Απογοήτευση επικρατεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος μετά την επιβεβαίωση ότι το διαστημικό όχημα Σκιαπαρέλη συνετρίβει στην επιφάνεια του Άρη. Επί δύο μέρες οι επιστήμονες δεν μπορούσαν να πούν με βεβαιότητα τι είχε συμβεί, καθώς το σήμα της συσκευής είχε χαθεί λίγα δευτερόλεπτα πριν την προγραμματισμένη προσεδάφιση. Τελικά, φωτογραφίες από το διαστημικό σκάφος MRO της NASA αποδεικνύουν ότι το Σκιαπαρέλη καταστράφηκε. Με κάποιο τρόπο το αλεξίπτωτο απελευθερώθηκε νωρίτερα. Μετά από αυτό οι κύριες μηχανές ελέγχου λειτουργήσαν, αλλά μόνο για λίγα δευτερόλεπτα, που είναι πολύ λίγο. Βασικά λοιπόν το Σκιαπαρέλη έφτασε στο έδαφος με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έπρεπε, δηλαδή εκατοντάδες χιλιόμετρα ανά ώρα, και δυστυχώς καταστράφηκε από τη σύγκρουση. Το Σκιαπαρέλη αποτελούσε κομμάτι της αποστολής ExoMars που διερευνά την ύπαρξη ζωής στον κόκκινο πλανήτη. Ικανοποίηση επικρατεί για τον πυρήνα της αποστολής, καθώς το διαστημικό όχημα TGO τέθηκε επιτυχώς σε τροχιά γύρω από τον Άρη.